Όπως γνωρίζετε, το λιμάνι των Βαστών βρίσκεται σε ένα τελικό στάδιο. Οι απαλωτριώσεις έχουν ολοκληρωθεί, έχουν καταβληθεί τα χρήματα στους δικαιούχους. Το Υπουργείο Υποδομών έχει ήδη δεσμεύσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την ολοκλήρωση των χερσαίων υποδομών. Αυτό το οποίο μένει είναι η αξιοποίηση του λιμένα και ένα πρώτο αλλά εξαιρετικά σημαντικό για μας στάδιο είναι το συγκεκριμένο λιμάνι να θεσμοθετηθεί ως σημείο εισόδου, δηλαδή ένα σημείο από τα πολλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία θα μπορούν να προσεγγίζουν σκάφη, θα μπορούν να προσεγγίζουν κρουαζιερόπλια και στις οποίες εγκαταστάσεις να μπορεί να γίνεται έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να γίνει με μια κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Συγκεκριμένα στο έγγραφο το οποίο έχω αποστείλει αναφέρεται η Κάλυμνος. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να γίνει είτε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, είτε εάν αυτό κρίνεται ότι δεν είναι σκόπιμο για κάποιους μήνες, μπορεί να γίνει και εποχιακά. Νομίζω ότι είναι ένα πρώτο αλλά ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση αυτού του λιμένους, στον οποίο έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα και εθνικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε και να αξιοποιηθεί και βεβαίως να προχωρήσουμε και στην παραπέρα δυνατότητα και αξιοποίησης αλλά και χρησιμοποίησης του, είτε ως εμπορικός λιμένας είτε ως επιβατικός λιμένας. Όσον αφορά από άποψη υποδομών, το λιμάνι έχει τις υποδομές για να λειτουργήσει σαν πρέπει πρόκειται να γίνουν κάποιες χερσαίες εγκαταστάσεις, αλλά αυτό είναι ένα θέμα του συγκεκριμένου Υπουργείου, το οποίο προαναφέρομαι και το οποίο έχει δεσμεύσει το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Και εκτιμώ ότι όποια βελτίωση και να απαιτηθεί θα είναι μικρής οικονομικής τάξης, η οποία μπορεί να γίνει και άμεσα. Μάλιστα. Η συγκεκριμένη κοινή υπουργική απόφαση έτσι χρειάζεται την πολιτική βούληση προφανώς για να... Χρειάζεται πολιτική βούληση και σας είπα ότι έχει ήδη γίνει στην περίπτωση της Καλύμνου και στην επιστολή μου αναφέρω και το συγκεκριμένο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσης το οποίο έχει δημοσιευθεί. Κάτι ανάλογο ζητάμε και εμείς και νομίζω ότι είναι εύκολο να γίνει αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Mm-hmm.